Κύριε Μουρίκη, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες και οι ψηφοφόροι οδηγηθούν στις κάλπες, είσαστε ξανά υποψήφιος. Θα θέλαμε ένα σχόλιο. Είμαι ξανά υποψήφιος. Κατά σύμπτωση, παίρνετε και μια συνέντευξη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη του Χάρη του Βιτινιώτη. Περιμένουμε να έρθει ο κύριος Νίκας τώρα εδώ. Ήμουνα με τον κύριο Νίκα. Είχα αρκετοί με τιμήσανε με την ψήφο τους. Πάρα πολλοί Κορίνθοι, συμπολίτες μας. Είχα 4.500 σταυρούς. Θύμα της απλής αναλογικής. Ναι, υπήρξα θύμα της απλής αναλογικής, όμως με τίμησε ο κύριος Νίκας με την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Αναπτυξιακή την Πελοπόννησο ΑΕ. Και σήμερα είμαι με τον κύριο Πτωχό, επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, η συνέχεια της Περιφερειακής Αρχής του κύριου Νίκα. Και ο Δημήτρης ο Πτωχός, τον γνωρίζουν οι πάντες, γνωρίζουν ότι θα δώσει μια νέα πνοή στην περιφέρεια. Με ένα νέο όραμα, με πάρα πολλούς συνεργάτες, καταξιωμένους επιστήμονες, γεωγραφικά κατανεμμένους σε όλη την Κορινθία και σε όλη την Πελοπόννησο, και θα προχωρήσουμε την Πελοπόννησο μπροστά σε ένα νέο σχεδιασμό με αναπτυξιακό χαρακτήρα και όχι μόνο. Ευελπιστούμε και είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε στις 8 Οκτωβρίου μαζί με τον Δημήτρη Πτωχό και τους συνεργάτες τους να δώσουμε στην Πελοπόννησο την ανάπτυξη αυτή που χρειάζεται, να την κάνουμε πρωταγωνίστρια σε όλη την Ευρώπη, και δεν είμαι υπερβολικός αυτό που σας λέω, ώστε προσελκύοντας επενδύσεις ιδιωτικές με χωροταξικό και ειδικό πολυδιοπτικό σχεδιασμό, με σύνδεση πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό μας, να δώσουμε δουλειές, πάρα πολλές δουλειές στους συμπολίτες μας, και να καταφέρουμε ώστε η Πελοπόννησος να είναι πρωταγωνίστρια σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, σας πω, με ένα νέο όνομα. Αυτό που θα ήθελα σήμερα να σας πω είναι να έρθει όλος ο κόσμος, να έρθουν να ψηφίσουν, να έχουμε μεγάλη συμμετοχή, γιατί στη γιορτή της Δημοκρατίας πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Ό,τι επιλογή θέλει, ας κάνει ο καθένας. Εμείς υποστηρίζουμε και θέλουμε την ψήφο για την Πελοπόννησο μπροστά με τον Δημήτρη τον Πτωχό, και φυσικά ζητάω και την ψήφο του Κορινθιακού λαού να με τιμήσει να τον εκπροσωπήσω στην επόμενη θητεία της Περιφερειακής Αρχής με τον Δημήτρη τον Πτωχό, αλλά να έρθουν όλοι να ψηφίσουν και να δώσουν το μήνυμα της αλλαγής την Κυριακή, της αλλαγής σε μια νέα νοοτροπία, σε μια νέα τάξη. Το παλιό έχει τελειώσει πλέον. Το δοκιμάσαμε, το ζήσαμε. Θεωρώ ότι πρέπει να φύγουμε μπροστά. Και φεύγουμε μπροστά με νέες ιδέες, με νέους ανθρώπους, με νέα τάξη πραγμάτων στην Πελοπόννησο. Θέλω να ζητήσω από όλους τους Κορίνθιους να δείξουν εμπιστοσύνη, παρόλο που πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν τον Δημήτρη τον Πτωχό. Είχαμε μόνο 2 μήνες περιθώριο από την επιλογή του Κυριάκου του Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας στο πρόσωπο του Δημήτρη τον Πτωχό, να μπορέσουμε να γυρίσουμε κάθε σπιθαμή της Κορινθίας. Θα το κάνουμε στην πενταετία μέσα, αφουγκράζοντας όλα τα προβλήματά τους. Θα είμαστε και εμείς εδώ να μεταφέρουμε τα προβλήματα και σε συνεργασία και με συμμετοχική διαδικασία όλων των πολιτών και όλων των φορέων να λύσουμε τα προβλήματα που ταλανίζουν τόσο πολύ τον κορυφιακό λαό και να προσδώσουμε μια προστιθέμενη αξία στην Κορινθία. Ένα άλλο κομμάτι που ήθελα να σας δείξω είναι ότι πρωταρχικός μας στόχος την επόμενη το πρωί είναι να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες του πολίτη με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και Πελοποννήσου. Να του λύσουμε πολλά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί μέσα από τη γραφειοκρατία, τις αγκυλώσεις, του συστήματος, που είναι χρόνιο πρόβλημα με τις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό το υποσχόμαστε και θα το κάνουμε πράξη από την επόμενη το πρωί. Όχι ότι δεν γίνεται, έχουν γίνει πάρα πολλά, αλλά πρέπει ακόμα να εξυγχρονίσουμε τις υπηρεσίες, να τις ψηφοποιήσουμε, ώστε να μην ο εναγκαλισμός του πολίτη με τη γραφειοκρατία να λήξει πλέον. Ωραία, σε αυτό που είπατε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά, θα ήθελα να μου πείτε πώς κρίνετε τη θητεία Νίκα. Πάρα πολύ πετυχημένη. Πάρα πολύ πετυχημένη. Παραλάβαμε μηδενικό έργο. Εγώ έχω προκαλέσει πάρα πολλές φορές να μου πούνε ένα έργο που έχει γίνει στην Κορινθία επί θητείας της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής. Ένα. Εμείς προσπαθήσαμε, κάναμε πάρα πολλά έργα στην Κορινθία και θα τα συνεχίσουμε και με τον Δημήτρη τον Πτωχό και θα πάμε και σε αυτή την κατεύθυνση που σας είπα. Η Περιφερειακή Αρχή του Παναγιώτη του Νίκα έβαλε
ένα λιθαράκι παραπάνω στην Πελοπόννησο. Τα ξέρουν, να μην τα ξαναλέω όλα τα έργα. Να τα υπαριθμίσω, θα μας πάρουν 5 λεφτά και να σας πω, να ξεκινήσω από τους Αγίους Θεοδόρους, βιολογικό καθαρισμό, μετά από 14 χρόνια, το 24 λειτουργεί. Το γήπεδο του Αγίου Θεοδόρων πλημμύρισε, καινούριο γήπεδο, 250.000 το ανακατασκευάσαμε. Με το παραλιακό μέτωπο, της ανάπλασης του παραλιακού μέτωπου του Λουτρακίου, μελέτη ο Δήμαρχος, Δημοπρασία, Δημοτική Αρχή, εμείς βοηθήσαμε να το βάλουμε στο ΕΣΠΑ και να το χρηματοδοτήσουμε. Μαζί με τον Δήμαρχο κάναμε και όλα αυτά που σας είπα. Στην Κόρινθο, ξέρετε τα έργα και το γήπεδο και τα έργα ανάπλαση που γίνανε και τη συνδρομική γραμμή μέχρι το Λέχιο με 5 εκατομμύρια γίνεται περιβαλλοντολογικό πάρκο. Ο φωτισμός της αρχαίας Κορίνθου. Να προχωρήσω προς το Κιάτο με τις αναπλάσεις και τις χρηματοδοτήσεις και ο Δήμαρχος είχε και άλλες χρηματοδοτήσεις με τα αρδευτικά και τα πλημμυρικά έργα που γίνανε. Ξυλόκαστρο με το δρόμο, το μεγάλο το αστεροσκοπείο, σας ευχαριστώ. Το μεγάλο έργο του αστεροσκοπείου που και 11 εκατομμύρια έβαλε το Υπουργείο Πολιτισμού, με το βοήθησε πάρα πολύ ο Χρήστος ο Δήμας, έτσι που ήταν υφυπουργός, 11 εκατομμύρια, συν τα 5 εκατομμύρια για εγκαταστάσεις που έδωσε η περιφέρεια. Στο Ξυλόκαστρο, Ροζενά, γήπεδο, το δρόμο Τρικάλων, το μεγάλο έργο και πολλά άλλα μικρά και άσφαλτο. Είχε να πέσει άσφαλτο στην Κορινθία από τότε που ήταν νομάρχης ο σημερινός υπουργός, ο κύριος Σταγαράς. Κάναμε ταυτονότητα, κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε σε μια τετραετία και θα τα συνεχίσουμε ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι ο στόχος μας και αυτό πιστεύουμε και ευελπιστούμε την ψήφο του κόσμου. Στις 8 Οκτωβρίου θα δώσει νέα όθηση στην Πελοπόννησο, νέα όθηση στην Κορινθία. Δεν γυρίζουμε πλέον πίσω, δοκιμαστήκανε, κριθήκανε και τώρα πάμε με τον Δημήτρη Πτωχό μπροστά. Ασχολείστε χρόνια με τα κοινά και με τοπική αυτοδιοίκηση. Και την προηγούμενη φορά, όπως είμαι υποψήφιος περιφερειακός συμβούλος, και τώρα. Θέλω να κάνετε μια σύγκριση με το κλίμα, πώς το βλέπετε? Το κλίμα πλέον είναι πιο ήρεμο. Παρόλο που μία παράταξη, τι θα την ονομάσω, δεν κρύβουμε, από ό,τι θα δείτε και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΟΚΟΕ, δεν έχουν προσδώσει τοξικότητα στις εκλογές. Μία παράταξη του κ. Τατούλη συνεχίζει τον παλιό ρυθμό, σε αυτό το παλιό που σας είπα. Και δημιουργεί τοξικότητα. Ξέρετε, εμείς δεν έχουμε απαντήσει, ούτε πρόκειται να το κάνουμε. Άλλωστε, δύο μέρες μένουν. Δεν μας διαφέρει το παρελθόν, δεν ασχολούμαστε με το παρελθόν, δεν θέλουμε την τοξικότητα και με τη συνέργεια όλων των παρατάξεων, και είναι καλό που και το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Κουτσούλης και ο κ. Μπάκαρης και από το ΚΟΚΟΕ και ο κ. Νικολάου έχουν προσδώσει μια νέα μορφή διοίκησης Πελοποννήσου με συνέργειες και με ταύτιση απόψεων. Δηλαδή δεν μπορεί ένας μόνος του, πρέπει όλοι μαζί να κάτσουμε, να σχεδιάσουμε, να συνθέσουμε και να αποφασίσουμε που θέλουμε να πάμε την Πελοπόννησο. Και αυτό το κλίμα θα είναι και στο Περιφερειακό Συμβούλιο μεθαύριο, που βοηθάει στη λήψη αποφάσεων για να καλυτερεύσουμε την ποιότητα ζωής του πελοποννησιακού λαού. Είπατε στην αρχή για τη Νέα Δημοκρατία αναφερθήκατε. Σήμερα είδε το φως δημοσιότητα σε ένα μήνυμα, ένα SMS που πήγε από τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Τελικά τι ακριβώς σημαίνει με αυτό? Υπήρξε μια αναστάτωση. Υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση. Κάποιος δημιουργεί έντεχνα μια αναστάτωση προεκλογικά δύο μέρες πριν. Είδαν μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας και τη στήριξη, την απόλυτη στήριξη στο πρόσωπο του Δημήτρη του Πτωχού, γιατί υπήρχαν διάφορα παπαγαλάκια που λέγανε ότι ασυναρτηθεί αθές πολιτική. Μετά τη στήριξη αυτή, κάποιοι λοιπόν τώρα έντεχνα δημιουργούν αμφιβολίες μέσα στην παράταξή μας. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει κάνει τη δήλωσή του. Και η Νέα Δημοκρατία στηρίζει 13 περιφερειάρχες, 3 δημάρχους και το κεφάλαιο αυτό έκλεισε οριστικά με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Από εκεί και μετά κάποιος στέλνει αυτά τα μηνύματα να δημιουργώντας αναταραχή προεκλογικά δύο μέρες είναι για την τοξικότητα που σας έλεγα πριν. Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει τον Δημήτρη τον Πτωχό και την παραταξή του. Όλα τα άλλα είναι για κατανάλωση, για δημιουργία εντυπώσεων και αφισβήτησης πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου. Να κλείσουν τα μάτια τους, να κλείσουν τα αυτιά τους και να μην διαβάζουν τέτοια μηνύματα που δεν ισχύουν. Ευχαριστώ, καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ.